Κώστα Νικολακόπουλο. Φύγαμε. Ωραία, πάμε να δούμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος θα κάτσει ήσυχος να δει όλο το σουκού τα παιχνίδια των ανταγωνιστών του. Είδε χθες την ΑΕΚ, υποθέτω, με χαμόγελο για την ΙΤΑ. Σήμερα θα δει και Άρη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και θα παίξει εκείνος αύριο τελευταίος με τον Αστέρα στην Τρίπολη στις 7 το απόγευμα. Θα μας τα πει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε, τι κάνουμε. Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε κύριε. Είμαστε καλά. Ελπίζω να μην τα κάνω όλα αυτά που λέει ο. Αλλά τέλος πάντων. Ο τελευταίος έχει περισσότερο άγχος όμως πάντα, έτσι. Γιατί ειδικά αν έχουν κερδίσει οι άλλοι, έχει και την πίεση λίγο παραπάνω. Είναι νωρίς ακόμα, ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται τέτοια άγχη. Τα βάζει από μόνος του, ναι, δεν έχει πρόβλημα. Τέτοια κολλήματα δεν έχει. Έχει τέτοια πίεση ο Ολυμπιακός, τέτοια τεράστια πίεση που δεν, πραγματικά δεν το χρειάζεται. Και φάνηκε ότι βγήκε αυτή η πίεση στο ξέσπασμα που είχαν μετά την πρόκριση στα πέναλτι επί του Απόλλωνα. Ναι, εντάξει, και δεν πέρασες και ένα καθηρίο εδώ που τα λέμε. Ναι. Ήταν μια καλή ομάδα βέβαια, πρωταθλητής είναι, κάθε ομάδα πρωταθλήτρια. Δεν είναι μικρή ομάδα, το είδαμε και με τη Σλόβαν, το είδαμε. Παρεπιπτόντως δεν θυμηθώ ότι τελευταία φορά που η κυπριακή ομάδα έπαιξε με ελληνική εκτός του Ολυμπιακού εννοώ, ήταν η Ομόνια πρόπερση, πότε ήτανε. Ναι. Που έφερε ισοπαλία στην Τούμπα και κέρδισε τον ΠΑΟΚ στην Λευκοσία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός λοιπόν προετοιμάζεται σήμερα θα προετοιμάζεται από χθες για το παιχνίδι αύριο το βραδάκι, απογευματάκι μάλλον στην Τρίπολη. Παίρνει μία μέρα έτσι εξτρά από την Λίγκα. Πάλι καλά, σπάνια συμβαίνει, αλλά πάλι καλά έγινε για να δώσει ένα παιχνίδι μετά από την παράταση πέμπτη βράδυ με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Καλύτερα για τα αγωνιστικά παιδιά να περιμένουμε την προπόνηση, γιατί χθες δεν έδειξε ουσιαστικά τίποτα. Mm. Οπότε δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Από απόντες, πάντως, η λογική θα λέει ότι θα παίξει ο Χουάνγκ, ας πούμε, θα κάνει τον ντεμπούτο του και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μία προπόνηση δεν ξέρω. Δεν είναι όχι ο Χουάνγκ, ο Ιτζο, ναι. Ο ένα ο Χουάνγκ, όχι ο δύο. Ο πρώτος Χουάνγκ χρονικά, ο μέσος. Ο πρώτος Χουάνγκ, αν... Κοίτα, ναι, μπορεί. Mm. Μπορεί να παίξει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, βασικός. Ναι. Βεβαίως, τι ήθελα να πω, ο Χουάνγκ δεν είναι στο 100% του. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά, ναι. Για να είμαστε... Το είδαμε και προχθές. Έγινε αλλαγή στο ποτέ 78. Μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Απλά έχει ποιότητα και φαίνεται, ας πούμε. Ναι. Πώς το λένε, η αξία του. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, αυτό το οποίο περιμένουμε εν πρώτης είναι να τελειώσει η μεταγραφή του Μάντι Καμαρά στην Ιταλία. Έχει κλειδώσει η Ρωμά? Δεν έχει κλειδώσει, αλλά προς τα εκεί πάει. Γιατί η επιθυμία του παίχτη είναι αυτή, οπότε η Μόντσα προς το παρόν βλέπουμε να έχει κάνει λίγο πίσω, να το πω έτσι. Mm-hmm. Είναι η επιθυμία του παίχτη, έχει εκφραστεί και προς τον Ολυμπιακό αυτή η επιθυμία, να πάει στη Ρώμα, θεωρείται μια ευκαιρία για την καριέρα του. Η Ρώμα έχει ανεβάσει την προσφορά στον Ολυμπιακό, του δίνει 2 εκατομμύρια κατά τις πληροφορίες από την Ιταλία, γιατί δεν έχει διαρρεύσει από εδώ τίποτα από τον Πειραιά. Του δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ του Ολυμπιακού νίκιο για ένα χρόνο και 8 εκατομμύρια ευρώ οψιόν αγοράς, όχι μεν υποχρεωτική, αλλά που θα γίνει υποχρεωτική αν ο Καμαρά παίξει το 70% των αγώνων και η Ρώμα βγει στο Champions League. Δεν είναι και τα δύο πολύ εύκολα, αλλά... Το ένα από τα δύο ή και τα δύο πρέπει να συμβούν? Εκεί γίνεται κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί έτσι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ο Ολυμπιακός θέλει ένα από τα δύο, η Ρώμα θέλει και τα δύο. Η Μόντσα έχει πει ότι είναι υποχρεωτική αγορά, υποχρεωτική οψιόν, βάζει υποχρεωτική οψιόν η Μόντσα. Όχι όμως, πολύ πιο κάτω χρήματα. Αν σωθεί, Ναι, με τη διαφορά όμως αν σωθεί. Ναι. Πάνω κάτω δίνει και αυτή τα ίδια για νίκιο. Δίνει παραπάνω όποιον αγοράς. Ο Ολυμπιακός αρχικά τουλάχιστον ήθελε για τη Μότσα καλύτερα. Τώρα έχει ανεβάσει την προσφορά της η Ρώμα, ο παίκτης θέλει να πάει εκεί, οπότε προς τα εκεί πάει. Χωρίς να είναι δεδομένο, προς τα εκεί πάει. Σήμερα πάντως περιμένει η Ρώμα, μέχρι απόψε περιμένει η Ρώμα την απάντηση του Ολυμπιακού για να
φύγει ο παίχτης, ταξιδέψει αύριο. Και υπάρχει περίπτωση να συναντήσει και το Ρέτσο στο αεροδρόμιο, γιατί εκείνος θα πηγαίνει Ιταλία μαντί και ο Ρέτσος θα έρχεται από Ιταλία. Τι γίνεται με το Ρέτσο? Το Ρέτσο τα έχουν πει αυτά, παιδιά, εδώ και μέρες. Είχα πει ότι από Δευτέρα υπογράφει τον Ολυμπιακό. Αυτό θα γίνει. Σήμερα έχει το τελευταίο του παιχνίδι για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Με δεν ξέρω Αταλάντα. Αν θα να παίξει όχι. Ναι. Το χρειάζεται, είπε ο προπονητής, να είναι τουλάχιστον στην αποστολή, πως έχει κάνει τραυματία, ξέρω εγώ κλπ. Και παίξει εξάλλου βασικό στην προηγούμενη αγωνιστική, το παιδί. Και θα έρθει από αύριο να τελειώσει τον Ολυμπιακό. Είναι όλα συμφωνημένα. Άλλη μεταγραφή αμυντικού θα γίνει? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι, γιατί έχει πέντε Ολυμπιακούς. Εννοώ σε περίπτωση κάποιας πώλησης, κάποιες αποχώρησης. Δεν είναι να φύγει, δεν είναι να φύγει. Ούτε ο Μανολάς, εν τέλει, ούτε ο Σισε. Ο Ολυμπιακός τους κρατάει. Οπότε, το στιγμή που κρατάει τέσσερις, έρχεται και ο Ρέτσος σαν μια εναλλακτική επιλογή πέντε. Καλά, με πέντε είναι πλήρης, υπερπλήρης, όχι πλήρης απλά. Δηλαδή, ακόμα και με τρεις, άμα θες να παίξεις, όταν έχεις πέντε. Όταν έχει και το Βρυσάλικο που παίζει δεξιστόπερ. Έχει παίξει και στην Ατλέτικο και τον είχε δοκιμάσει και στις πρώτες προπονήσεις ο Κορπέραν δεξιστόπερ σε άμυνα τριών. Ακόμα και ο Εμβιλά μπορεί να παίξει στόπερ έναν Άγγι, ας πούμε, κεντρικός. Και έπαιξε και τις προάλλες ένα παιχνίδι. Είσαι καλυμμένος, θα μου πεις, γιατί τρως συνέχεια γκολ. Είναι ένα θέμα αυτό. Τα περισσότερα είναι ατομικά λάθη όμως. Έχει να κάνει με τους στόπερ, αλλά όχι και μόνο με τους στόπερ. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι, ας πούμε. Όχι, οπότε οι μεταγραφές που αυτή τη στιγμή έχει στο προσιλοποίηση ο Ολυμπιακός είναι αυτές που είπα από χτες, παιδιά, στην εκπομπή. Δηλαδή να πάρει έναν εξτρέμ όπως και δίποτε, που λέει μια ψυχή, να πάρει έναν κεντρικό χαφ, όκταρο εξάρι, να μπορεί να παίξει το κεντρικό άξονα για να αναπληρωθεί το κενό του Μαντί. Φεύγει ο Μαντί, θέλει να αναπληρώσει το κενό εκεί. Ναι, βέβαια. Και έναν αριστερό μπακ, γιατί ο Ρέαμτσουκ έχει τα καλά και τα άσχημα που έχει. Ο Λέδινερ έχει τα προβλήματα με το διαβατήριό του. Ο Ρέαμτσουκ, μπορεί να έρθει και πρόταση για το Ρέαμτσουκ. Οπότε θέλει και έναν αριστερό μπακ Ολυμπιακός. Άρα λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μίνιμουμ τρεις μεταγραφές ακόμα και βλέπουμε. Να ρωτήσω κάτι. Πιέζει τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι πρέπει να δηλώσει ως τις 2 Σεπτεμβρίου ή αν θα πάρει κάποιον παίχτη μπορεί να μόνο το καθυστερήσει και λίγο εφόσον, μόνο για το πρωτάθλημα εφόσον δεν βρει αυτό που ψάχνει. Δηλαδή να το παρατείνει μέχρι τις 15 που πιέζει, είναι πρόθεσμα. Πιέζει, αλλά δεν απαγορεύει. Okay, είναι okay. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Μάλιστα. Πιέζει, αλλά δεν απαγορεύει, παιδιά. Ωραία. Μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός και 3-4 μεταγραφές μέχρι και τις 2 Σεπτέμβρη, αλλά επειδή δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα τις προλάβει εκεί, δεν αποκλείω. Όχι, δεν το αποκλείω αυτό που ρωτάς. Ωραία. Δεν το αποκλείω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία διάθεση να δώσει και το Μασούρα εκτός από το Μανολά και τον Σισε. Δεν έχει καμία διάθεση να το δώσει το Μασούρα. Τον υπολογίζει, είναι ένας από τους παίκτες από τους βασικούς ο Μασούρα. Και Έλληνας βέβαια. Έχει, και Έλληνας είναι και σου βάζει και 12 γκολ το χρόνο. Okay. Είναι ένα διάστημα τώρα που πραγματικά δεν είναι το καλύτερό του. Αλλά είναι 3 χρόνια επί 12 γκολ, ας πούμε, το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.